Εγκατάλειψη. Πόσα φαντάσματα στοιχιώνουν μια σταλαγή, πόσα καινοτάφια και χτίρια άδεια εγκαταλελειμμένα για σχεδόν μισό αιώνα. Απίστευτο να γίνεται κανείς θεατής στην άνοιξη που έφτασε φορτωμένη λουλούδια και στο φόντο θάνατος. Πεθαίνουν αλήθεια τα χτίρια? Ίσως όχι. Σίγουρα όμως πίσω από το σειρματόπλεγμα, το σύμβολο της ανελευθερίας μας που υπάρχει παντού σε αυτή την πόλη, πίσω από το αλλοιωμένο από το χρόνο σειρματόπλεγμα, μόνο άειλες παρουσίες περιτριγυρίζουν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας επεκτάθηκε και εκμοντερνίστηκε με την ανέγερση σύγχρονων χτιριακών εγκαταστάσεων στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Μέχρι τα επίσημα εγκαίνια το 1968, ο διάβλος προσγείωσης-απογείωσης επιμηκύνθηκε, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών διαπλατύνθηκε και ανεγέρθηκαν σειρά βοηθητικών χτιρίων, τα οποία εξυπηρετούσαν τη διακίνηση εμπορευμάτων. Η κίνηση αεροσκαφών, η διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων αυξήθηκε κατακόρυφα στο αεροδρόμιο Λευκωσίας από το 1965. Το αεροδρόμιο Λευκωσίας, το διαμάντι της Μεσογείου όπως το αποκάλεσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης της εποχής. Ψηφίστηκε ακόμη και σήμερα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ως το πιο αντιπροσωπευτικό χτίριο του κυπριακού μοντερνισμού. Μέσα από τις μνήμες όσων το επισκέφθηκαν τα χρόνια της δόξας του, είναι χαρακτηριστικό ότι οι πόρτες άνοιγαν αυτόματα όταν πατούσε κανείς το χαλί της εισόδου, ενώ τεράστιοι φωταγωγοί στην οροφή ρίχναν το φως της αίθουσας σαν προβολής. Η τροφοδοσία γινόταν από την κουζίνα του ξενοδοχείου Λίδρα Πάλας και πολλοί επισκέπτονταν το εστιατόριό του για την απογευματινή τους βόλτα, για καφέ και φαγητό. Thank you.
1974, 19 Ιουλίου. Ένας πιλότος των Κυπριακών αερογραμμών ετοιμάζεται για πτήση από το Λονδίνο μέσω Ρώμης προς τη Λευκοσία. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση στην Κύπρο ως εκρηκτική. Οι οδηγίες που λάμβανε ωστόσο από τις Κυπριακές αερογραμμές ήταν πως δεν γίνεται εισβολή και η πτήση του πρέπει να εκτελεστεί κανονικά. Λίγες μόνο ώρες πριν από την απόβαση των Τούρκων στην Κερίνια, ο πιλότος Αδάμος Μαρνέρος βρισκόταν πάνω από την Κύπρο με το αεροσκάφος Τριτέν με 7 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Έβλεπε περιγράφει από ψηλά σαν κουκίδες σε χάρτη τα πλοία γύρω από την Κύπρο. Το ανάφερα στον πύργο ελέγχου της Λευκοσίας και όταν με μεταφέρανε στο κέντρο ελέγχου του αεροδρομίου, τους το ανάφερα. Και τους λέω, αν μπορώ να μείνω στις 15.000 πόδια, να κάνω ένα γύρο της Κύπρου, ίσως να δω και άλλα πλοία. Και πράγματι, πάνω από την Αμόχωστο, είδα μια μεγάλη κοκκίδα μέσα έξω από το λιμάνι, με 4 άλλες πιο μικρές, και όπως αποδείχθηκε, ήταν πώς το λέμε, ελιγκοφόρων Ερμής. Ήρθε για σκοπό να μαζέψει όλους τους Άγγλους υπήκοους. Έξω από την Πάφο απεδείχθηκε ότι ήταν ο έκτος αμερικανικός στόλος. Πήγα ως τον Αποστόλο Ανδρέα και έστριψα αριστερά προς την Κερίνια. Παρατήρησα ότι το χάρτη της Κερίνιας τον είδα χιλιάδες φορές. Αυτήν την φορά είδα κάθετα στην ακτή γύρω έξω από την Κερίνια προς τον Άγιο Γεώργιο 5 κοκκίδες που αγγίζανε στην στεριά. Και έξω από την Μεσίνα είχε 6 άλλα πλοία τα οποία ήταν μεταξύ Μεσίνας και Κερίνιας. Πήρα ένα χαρτί, έκανα το χάρτη της Κύπρου έτσι γρήγορα και κατάγραψα 21 πλοία. Κατά την τουρκική εισβολή, το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκοσίας υπήρξε ένας από τους στόχους των αεροπορικών βομβαρδισμών και μετέπειτα στρατηγικός στόχος των Τούρκων για κατάληψη. Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τα δημόσια έργα έστειλαν την επομένη της εισβολής μηχανικούς για να προβούν σε επιδιορθώσεις. Την 21η Ιουλίου, εκεί, στο αεροδρόμιο Λευκοσίας, έφτανε η αποστολή Νίκη από την Κρήτη, η αεροπορική βοήθεια με τα 11 νοράτλας από την Ελλάδα. Εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών, το πυροβολικό της Κύπρου δεν έλαβε ποτέ το σήμα για την άφιξη των νοράτλας, με αποτέλεσμα από τα αντιαεροπορικά πυρά να συντριβεί το αεροσκάφος με την κωδική ονομασία Νίκη 4 και να δεχθούν πλήγματα και άλλα αεροσκάφη. 33 νεκροί και 11 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός. Χαίρομαστε, δεν υπήρχε σωτηρία. Το αεροπλάνο τεινάζει τον αέρα, κατάλαβε. Εκεί που τεινάζει τον αέρα, τι να κάνουμε με οποιοδήποτε... Αφού την έλεγε, πιάνω την πόρτα σφαγές. Με το τράβημα, ήταν μπορεί να ήταν και χτυπήει. Ανοίγει η πόρτα. Και με το άνοιγμα την πόρτα κάνω εγώ. Εγώ θυμάμαι, εκεί έμεινα τώρα, ακούστε. Στο κενό. Δεν ξέρω μετά τι γίνανε οι άλλοι. Πού πήγανε οι άλλοι, αν σκοτώθηκαν οι άλλοι. Δεν ξέρω τίποτα.
Όσοι προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας περιγράφουν τις επιθέσεις που δέχθηκαν από φίλια πυρά μέχρι τη στιγμή της αναγνώρισης. Η επόμενη μέρα βρήκε τους Έλληνες καταδρομής και αεροπόρους να μετρούν τις πληγές από το ανέλπιστο χτύπημα. Στα χρόνια που πέρασαν, πολλά λέχθηκαν και γράφτηκαν για την προδομένη εκείνη αποστολή προς το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Στις 23 Ιουλίου μια νέα μάχη θα λαμβάνε χώρα εντός του αεροδρομίου. Όπως συνέβη με τις περισσότερες μάχες του πολέμου, η μάχη του αεροδρομίου έγινε με την έναρξη της εκεχηρίας. Οι Τούρκοι προέλαβαν για να το καταλάβουν. Η αποστολή της δικής μας μονάδας ήταν αποκλειστικά διατήρηση του αεροδρομίου. Διότι υπήρχαν φήμες ότι θα το καταλάβουν οι Τούρκοι. Έπρεπε λοιπόν το αεροδρόμιο να σωθεί πάσα θυσία. Χρειάστηκε να κρατήσουμε το αεροδρόμιο. Ήρθαν και μας είπαν θα κατηγορούν οι Τούρκοι αλληλεξιδωτιστές. Αυτές ήταν οι πληροφορίες. Και πήγαμε εκεί στο διάδρομο προσγείωσης και περιμέναμε πότε θα εμφανιστούν οι Τούρκοι αεροπλάνα μεταγωγικά και θα ρίξουν αλληλεξιδωτιστές και να δώσουμε εμείς την ανάλογη μάχη. Μετά έρχονται και μας λένε ξανά ότι λάθος η πληροφορία, οι Τούρκοι είναι στα 50 μέτρα λέει, από το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου. Βιαστικά τρέξαμε εκεί γιατί έπρεπε να κρατήσουμε το αεροδρόμιο. Πάει στη θυσία. Ανάμεσα στις ενέργειες που έγιναν στις μάχες του αεροδρομίου ήταν και η μετακίνηση του αεροσκάφους της τελευταίας πτήσης στο κέντρο του Διάβλου ως ανάχωμα με αποτέλεσμα αυτό να καεί. Το σημείο είναι μέχρι σήμερα ορατό από τις δορυφορικές εικόνες του Google Earth. Το πώς τελικά κρατήθηκε το αεροδρόμιο και κατέληξε στα Ηνωμένα Έθνη είναι άλλη μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ήρθε ο διοικητής του τάγματος των ΟΗΕΔΟΝ, είδε, δεν μου μίλησε. Είδε μπροστά, είδε ότι δεν φεύγουμε αν δεν μπουνε. Και τους είπαμε ότι αν έρθετε και παραλάβετε την τοποθεσία, δηλαδή ο λόχος που είναι απάνω στο ύψωμα, αν αντικατασταθεί από λόχο του ΟΗΕ, ο άλλος λόχος που είναι εδώ και ο άλλος, μου αναφέρουν λόχα ότι παρεδόθη η τοποθεσία, τότε θα φύγουμε εμείς με τον καθιερωμένο τρόπο. Και αυτό έγινε γιατί διέβλεψα ότι αυτό το μέσο διάστημα που δεν το πετύχανε με τα καπνογόνα, που δεν το πετύχανε με το πριν αρχίσει η αψημαχία, είχε σκοπό να θέσουν πόδι στο διάδρομο. Εμείναμε εμείς από εγωισμό, δεν ξέραμε τι ρόλο μπορούσε να παίξει μετά. Και βεβαίως αναγκαστήκαν οι ΙΕΔΕΣ, παρέλαβαν το αεροδρόμιο και τότε δεν ήταν εύκολο. Εγώ δεν τους είπα, αν θέλετε τώρα, δώστε το στους Τούρκους. Αλλά δώστε το έτσι, όχι να μας κοροϊδεύετε. Και μπήκε ένα σταγματάκι του μπροστά, η φάλαγγα της ακολούθησε τη μοίρα και εγκαταλείψαμε πλέον στα χέρια των ΟΗΕΔΟΝ. Αλλά παραδομένο, σαν τοποθεσία κανονικά, με στρατιωτικό τρόπο. Δεν μπορούσαν να το αφήσουν πλέον, ήταν υπόλογοι οι ΟΗΕΔΟΝ. Στα χρόνια που έφυγαν, ο ευρύτερος χώρος του αεροδρομίου Λευκωσίας έχει ταυτιστεί με τις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού. Στις 11 το προεδρικό αυτοκίνητο πέρασε το σημείο ελέγχου των Ηνωμένων Εθνών στο δρόμο που οδηγεί προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Στο σημείο αυτό έχουν επίσης συγκεντρωθεί Κύπροι και ξένοι δημοσιογράφοι, καθώς επίσης κινηματογραφικά συνεργεία. Σε κανένα όμως από τους αντιπροσώπους του τύπου δεν επιτράπει να περάσει το σημείο ελέγχου των Ηνωμένων Εθνών και να πάρει οποιασδήποτε φωτογραφίες ή να κινηματογραφήσει οποιασδήποτε σκηνές από τη συνάντηση του Προέδρου Μακαρίου με τον κύριο Ντεχτάς. Thank you.
Ένα επιτύχιο γλυπτό του Βαλεντίνου Χαραλάμπου, στο οποίο κατασκευάστηκε με ρακινόπυλο στη Βαγδάτη, ειδικά για το αεροδρόμιο Λευκωσίας, με τίτλο «Η γέννηση και η αναγέννηση της Κύπρου», είναι το μόνο κομμάτι του αεροδρομίου το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα. Έχει να αφηγηθεί και αυτό, εκτός από τις στιγμές σταθμούς της ιστορίας της Κύπρου, το πώς κομμάτια του αφαιρέθηκαν ως σουβενίρ, πώς μετά από κάποια στιγμή μεταφέρθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων στις ελεύθερες περιοχές, με πρωτοβουλία του πρώην εκπροσώπου τύπου της Ερμές, Αδάμου Ασπρή, και με προσωπική παρέμβαση του Τάσου Μητσόπουλου, υπουργού συγκοινωνιών τότε, το έργο κοσμεί πια το αεροδρόμιο Λάρνακας. Είναι η καρδιά του αεροδρόμιου Λευκωσίας που χτυπά στο αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι την απελευθέρωση. Μέχρι τη δεκαετία του 90, το κτίριο επιβατών του αεροδρομίου Λευκωσίας συντηρείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Κάποια στιγμή τα γραφεία εγκαταλείφθηκαν και έκτοτε ασυντήρητο μετράει αντίστροφα τη φθορά του χρόνου, της ερήμωσης, της απουσίας. Ένα αεροπλάνο των Κυπριακών Αερογραμμών, ένα ακόμη φάντασμα κι αυτό στα τόσα που στοιχιώνουν το χώρο. Ποιος να το φανταζόταν πως θα είχε στο πέρασμα των χρόνων ένα ακόμη συμβολισμό, μνημείο των Κυπριακών Αερογραμμών που δεν υπάρχουν πια.